Θέλω απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από την Sonic Arena. Master League Brick City εναντίον Μαγκούφιδων. Με τα μαύρα οι Brick. Με τα κόκκινα μπλε μαύρα οι Μαγκούφιδες. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε ένα αρκετά δυνατό παιχνίδι. Επανάληψη του Τζάμπολ, λέμε οι διαιτητές. Δύο ομάδες οι οποίες θέλουν νίκη, πάση θυσία. Να κάνουν σεφτέ, όπως λέμε. Άντε πάλι. Μέχρι να το πάρουν, μέχρι να το πάρουν. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, τρίτο Τζάμπολ. Αυτή τη φορά είναι φτάκι, η μπάλα είναι για τους Brick City, οι οποίοι θέλουν να πετύχουν το πρώτο καλάθι. Έχουμε τους Δημητρόπουλο με το 0-2, Σπανός, Γαζέτας 6, Μαγκανάρης το 11, 66 Σακουαζίδης και 27 Ζαρίδης. Και ο πρόεδρος στον πάγκο, τον δείχνουμε, ορίστε. Χάσανε την πρώτη βολή, ο Θαλασσινός πήγε να κάνει εκεί πέρα ένα ζογκλερικό, δεν του βγήκε, χωρίς σκορ ακόμα. Οι Μαγκούφιδες με Θαλασσινό 7-20 Βασιλιάδης, Τσομπανάκης ο 3, Μπουτζής το 50, 51 Λινάδος, 53 Κρυθαρίδης, 54 Δεδόπουλος και το 90 ο Παναγιώ. Πούδης. Θα το δούμε στην πορεία, το τσεκάρουμε. 0-0 το σκορ, κύλησε ένα λεπτό. Θαλασσινός, ο οποίος είναι από τους top τριποντάκηδες της διοργάνωσης, εδώ αστόχησε. Στην επίθεση Brick City, το νούμερο 77, ο Λαζαρίδης, θα δώσει στον Δημητρόπουλο, ο οποίος θα είναι άστοχος καθώς. Κάζει μια baseball πάσα, πολύ ωραία, στο Λινάρδο, θα την συγκρατήσει, αλλά το χάσει. Δεν χάνονται αυτά. Χωρίς σκορ ακόμα οι δύο ομάδες. Να δούμε ποιος θα κάνει, θα σπάσει την παρθενιά που λέμε. Πάντως μέχρι τώρα μόνο άστοχες προσπάθειες. Στον επιβιασμό οι Μαγκούφιδες, καθαρό φάουλ από τον Σπανό, μας έκανε και δηλώσεις νωρίτερα. Δύο βολές για τον παίκτη των Brick City. Τελείωμα. Έκανε ένα coast to coast και πέτυχε ένα ωραίο καλάθι. 0-3. Brick City θέλουν να μειώσουν, να δούμε αν θα τα καταφέρουν εδώ. Κακός ότι θα πάρει ο Δημητρόπουλος, η μπάλα είναι για τους αντιπάλους. Δεν έχω σκοράρει ακόμα η Brick City, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 0-3 το σκορ, άλλωστε είναι και πολύ χαμηλό. Μηδέν πέντε. Παραμένει το σκορ 0-5. Τα μαύρα η Brick Θαλασσινός 3 πόντων άστοχος. Νέο καλάθι από το Θαλασσινό, ο οποίος κάνει το σκορ 0-7. Ο
6,5 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 0-7 το σκορ. Τυπικά η Κυπερούχη. Αγκούδες και λίγο μπάλα εδώ πέρα. Υπάρχει time out από τον coach των Brick City. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τέλος το time out. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε διαφορετικούς Brick City στη συνέχεια. Κάνουν 0-7, έχουν μπει λίγο μουδιασμένα. Αλλά θα παλέψουν για το καλύτερο. 0-9, συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Μαγκούβιδες. Με καλή ψυχολογία και οι δύο ομάδες αναζητούν ουσιαστικά από ό,τι μας είπαν την πρώτη τους νίκη. Σπανός με την μπάλα, θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ωραία κίνηση και βολές για τον Μακανάρη, ο οποίος ελήφθη ωραία. Έσπασε και το κορμί του. Για να δούμε θα είναι η πρώτη πόση της ομάδας στο Brick City. Χειροκρότημα από τους και φιλάθλους έχουν οι Brick City, τους βλέπετε εδώ πέρα. Πρώτος πόντος. Έχουμε και τον πρόεδρο εδώ, τον Γιώργο Μάλαμα, αλλά Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάθεται στην άκρη του πάγκου. 1-9, 5 και 30 για τη λήξη του πρώτου 10 λεπτού. Δημητρόπουλος θα πάρει το σουτ, θα είναι άστοχος. Rebound από το Σπανό, ξανά ο Μάγκα Μαγκανάρης. Είναι πολύ άστοχη η Brick City. Παρ' όλα αυτά επιμένουν και λογικά κάποια στιγμή θα είναι πιο εύκολοι. Μαγκούφιδες οι οποίοι προηγούνται με 1-9 σου τριών πόντων. Κακό. Ριμπάουτο τον Μαγκανάρη, ο οποίος σκοράρει, βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και κάνει το σκορ 3-9. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 5 λεπτά έχουν κυλήσει. Την πρώτη περίοδο, Σόνι Καρίνα, Master League. Θαλασσινός, πολύ ωραία κίνηση, αλλά το λόγι. Με άγαρμο τρόπο θέλει να τρέξει ο Μαγκανάρης, πάει μέχρι μέσα. 5-9, το είπαμε και νωρίτερα, οι Brick City δεν θα τα παρατήσουν. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Κάνουν μια μίνι αντιπίθεση οι Brick City. Με μικρό ρόστερ και οι δύο ομάδες. Του τριών πόντο, να το πω κακό. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι, 5-9, Θαλασσινός, πάει μέχρι μέσα. Έχουν πει δυνατά και δύο ομάδες. Τρίποδο από τον Μαγκανάρη, άστοχο. Θαλασσινός θέλει να φύγει μόνος του, ωραίες τρίπλες. Πάει μέχρι μέσα, αλλά είναι πολύ άστοχος. Υπάρχει και η κούρα σίγουρα. Άστοχες οι δύο ομάδες, πάνω κάτω η μπάλα. Θαλασσινός θα φύγει και δεν κοψάει. Θα δώσει στον Μπουτζή, ο οποίος θα στοχίσει. Γρήγορο ρυθμό στο μάτς, αρκετά ευέλικτη σε δύο μάτς, αλλά πρέπει να προσέξει για την κούραση γιατί έχουν μικρό ρόστερ. Ωραίο καλά για το Σπανό και πλέον το μάτς είναι και ντέρμπι. Το 0-9 γίνεται 7-9. Τα 11 το σκορ. Και 9-11.
Ταξίδι, οι οποίοι μετά το time out παρουσιάστηκαν πιο ανεβασμένοι. Μακόβιδες όμως είναι δυνατή. Τι πάει να κάνει εδώ πέρα! Αλλά LeBron James, ο Πουτζής πήγε να βάλει ένα καλάθι πίσω από την μπασκέτα. Θαλασσινός όμως είναι εκεί για να το διορθώσει και να σκοράρει. Μια 13, 2 λεπτά για την λήψη της πρώτης περίοδου. Μπουζής εδώ πέρα κάνει κάτι μαγικά, εδώ κάνει βήματα όμως. Δεν διεμβίεται βήματα, δίνουν φάουλ. Έκανε μια μαγική τρίπλα Λασπανούλης. Πήρε το φάουλ. Λίστρησε και λίγο πριν, τέλος πάντων, γιατί δεν έδωσε κάτι. Οπότε η φάση θεωρείται στη συνέχεια της. Άστοχο στην πρώτη, βολή. Εύστοχος στη δεύτερη, 9-14. Τίποτα δεν είναι διευθυντές, πολύ φυσικά game, ωραίο τελείωμα εδώ πέρα. Έχω ξεκάθετα ο Μαγκανάρης και σκόραρε. Ωραία και η πάσα του Δημητρόπουλου, τον είδε. Να μπαίνει σε θέση τρέιλερ, όπως λέγεται. Λινάρδος προσποιείται. Θέλει να πασάρει στη παίκη του, αλλά δεν είναι και τον τρόπο. Δημητρόπουλος μέχρι μέσα. Καλή συνεργασία, αστοχή όμως προσπάθεια. Οι Μπρίκοι, οι οποίοι είναι πιο εύστοχοι μετά το πεντάλεπτο. Θαλασσινός θέλει να τρέξει. Θεδόπουλος θα πάρει το σουτ, αν και δραματίας παίρνει λίγο χρόνο. Άρα δεν υπάρχουν και πολλές αλλαγές. Εδώ πολύ ωραίο κόψιμο του Θαλασσινό. Ποιος κατεβάζει και την μπάλα με αρκετικό στυλ, πάει μέχρι μέσα, καλάθι. Έκανε και στην αρχή ένα παρόμοιο. Ωραίος παίκτης τελικά του. Τελευταία 17, δεύτερα 11-16 το σκορ. Μπρικ Σίτι εδώ πέρα θέλουν ένα καλάθι για να μειώσουν τη διαφορά. Κάλυψα το μείον 9, τώρα χάνουν 5. Πολύ καλή άμυνα από τους Μαγκούπιδες. Μάγκα πάει να κάνει ένα play up και σε το νούμερο 66 ο Σαχπασίδης θα μειώσει σε 13-16. Ωραίο τελειώμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 11-16. Θαλασσινός σου τριών πόντων, άστοχος. Πάρει ο Μαγκανάρης. Θα αφήσει να κλέψει ο Κουμπανάκης, αλλά δεν υπάρχει. Συνέχεια, κουμπάλα για τον Μαγκανάρη. Δεν θα πάει μέχρι μέσα σε ένα κόλ του κόλ, θα είναι άστοχο. Μικρόπλος rebound. Θα έχει κάνει ξανά τον Μαγκανάρη, ο οποίος θα πάει κάτω από τη ρακέτα, αλλά είναι άστοχος. Θέλει να τρέξει ο Μπουτζής, νούμερο 50. Θαλασσινός θα κάνει εκεί πέρα ένα γρήγορο μπάσιμο. Ο Λαζαρίδης, ο οποίος οι Μακόβιδες, οι οποίοι δεν έχουν τότζα στη Ταλίδη, ουσιαστικά το καλύτερο τους παίκτη. Ενώ πλέον είναι παρόν και ο Ζηλιάδης. Θα δώσει λίγο ανάση σε κάποιον συμπαίκτη του. 8-59, 15-16, πλέον έχουμε ντέρμπι. Ωραία συνεργασία και καλάθι από τον Τζομπανάκη. Οι οποίοι φτάνουν ακόμα πιο κοντά, 17-18. Και πλέον το μάτς είναι στα ίσα.
Πάσω πιο μέσα, πιο μέσα. Παλασσινός παίρνει το φάουλ, πήγε για πάσα, έκανε σούτ, νομίζω ότι είναι δύο βολές. 7-7. Στα 12 βγαίνει. Τι έχουν δώσει διαιτητές, να δω. Δύο βολές πάνω στο σούτ. Εδώ πλέ. Στα 18 παραμένει το σκορ. Σόνι Καρίνα, Master League. 6-2, πήγε εδώ τώρα θα έχουν δυνατότητα να προηγηθούν αν ευτοχιστούν 17-19 ή να ισοβαρίσουν. Θα θυμίζω ότι χάνανε με 0-9. Πανός Κώστας πάει μέχρι μέσα. Δεν είναι άστοχος όμως. Καλασσινός προστατεύει την μπάλα, 7-45. Θα κλέψει ο Δημητρόπουλος και θα ολοκληρώσει. Διάβασε σωστά τη σκέψη του αντιπάλου του και δίνει μία ακόμα επίθεση στην ομάδα του. Μαγκανάρης με την μπάλα. Θα κοπεί ψηλά τον Καλασσινό, θα επιμείνει όμως το νούμερο 6 ο Γαζέτας και θα πάρει και νέα μπάλα, αλλά είναι άστοχος. Με την επιμονή του. Εδώ θα κλέψει ο Σπανός. Κανάρης δεν βιάζεται. Στον τρίο πόντο από τον Δημητρόπουλο. Αστυχώς. 17-19. Κοντά οι δύο ομάδες. Δημητρόπουλος θα κλέψει εδώ. Αμοιβιασμό η Brick City. Για να δούμε. Θα μπορέσουν να ισοπαρίζουν, τα καταφέρνουν. 19-19. Σου τριών πόντων από τον Μπουζή, εύκολος. Μπουζής και Θαλασσινός καλούνται να καλύψουν και το κενό του Τσασιταλίδη. Έχουν έρθει και αργοπορημένες ενισχύσεις για τους μαγκούφιδες, οπότε σαφώς οι λύσεις είναι περισσότερες. Για το δεύτερο ημίχρονο, στον εμβιασμό Λινάρδο. Φαουλ δόθηκε. Δύο βολές για τον Λινάρδο, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να χάνει το προβάδισμα που είχε, 19-22. Άσε και στην πρώτη βολή οι παίχτες του Μαγκούφιδων. Υπάρχει μια συζήτηση των διαιτητών με τη γραμματεία. Έξι και τέσσερα για τη λήξη του ημιχρόνου. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τις, τη δεύτερη βολή. Υπήρχαν κάποιες προσπάθησε να διορθωθεί κάτι στην ροή του μάτς, διορθώθηκε, συμβαίνουν αυτά. Παραμένει το 19-22. Με δύο αλλαγές, η Brick City με τρεις οι μαγκούφιδες. Εδώ δεν θα πάρει καλά την μπάλα ο Μαγκανάρης. Θα αποστάρει τον αντίπαλό του, αλλά δεν ήταν εφικτό. Πέρασε και ο παίκτης με το νούμερο 20, ο Βασιλιάδης.
Δεδόπουλο σου τριών πόντων, θα το πάρει, θα το πάρει. Αλλά δεν θα το βάλει. Θα έρθει ο Βασιλιάδης σαν τρέιλερ και θα εκτοκίσει. 5 και 27 για τη λήξη του ημιχρόνου, 19-24. Προηγούνται οι Μαγκούφηδες. Νωρίτερα έκανα εγώ λάθος, θα πάλι ήταν μπροστά οι Μαγκούφηδες. Οπότε το αποκαλυστώ. Σοφάρισαν σε 19-19 η Brick City, αλλά οι Μαγκούφηδες διατηρούν το προβάδισμα. Να δούμε τώρα εδώ το Λιναρδό. Δίνει το Μπουτζή, είναι άστοχος. Brick City, το νούμερο 10 των Πέρσον υπάρχει. Τζακ, τζακ. Είναι και ο Καμπούρης, το νούμερο 10. Λοιπόν, αλλαγές για τους για τις δύο ομάδες για να πάρουν άσες. Τρία και 57, 19-26, Μακούπιδες ξαναπήραν προβάδισμα. Νωρίτερα η Brick City ισοφάρισαν σε δεκαεννιά, 26. Και τώρα μειώνουν οι Brick City σε 21-26, 3-40 για τη λήξη του ημιχρόνου. Έχει σαφώς πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Οι Μαγκούφηδες αντέδρασαν και ξαναπήραν διαφορά. Τα βήματα Βασιλιάδη, το τρίποντο από τον Κρυταρίδη δεν ήταν καλό. 3-4, υπήρξε τέλος από τον ενδιασμό, υπήρξε παραπάνω, όπως λέμε και στο πόλο. Αλλά εδώ ο Δημητρόπουλος είναι άστοχος. Δύο και 57 για τελείωση του ημιχρόνου. Βασιλιάδης του πήγε το ωραία, δημιουργεί διάσπαση στην ομάδα του, ξαναπαίρνει την μπάλα. Ωραία συνεργασία με τον Μπουτζή, θα πάρει και το rebound, επιμένει και θα δικαιωθεί. Βασιλιάδης ήταν. Μπουτζής ήταν, πήρε την πάσα. Δημητρόπουλος ψάχνει κάποιο screen. Πάρει και το τρίποντο, άστοχο. 21-28 μπροστά οι Μαγκούφηδες, οι οποίοι εδώ παίζουν και λίγο μπάλα. Θα διατηρήσουν όμως την κατοχή. Προηγήθηκαν με 9, τώρα με 7. Στο τρίτο πόντο τον Μπουτζή, άστοχο. 2 λεπτό για τη λήξη του ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες είναι κοντά, αλλά οι Μαγκούφηδες διατηρούν ένα προβάδισμα, φάουλ και όχι, δεν θα αφαιρθεί. Ο Καμπούρης στο νούμερο 10. Ίσως και αυτός είτε λίγο αγαπορημένα, αλλά θα δώσει ανάση στην ομάδα. Τώρα θα έχει δυο βολές. Τελικά το φάουλ είναι κάτω, θεωρούν οι διαιτητές, οπότε η επαναφορά του baseline. Θα διατηρήσει την μπάλα η Brick City. Υπάρχει φάουλ, δεν μετράει κάτι. Φάουλ.
Ανάποδα. Α, δεν γίνεται. Όχι, εντάξει. Sorry. Δεν θα παίξω ρόλο σε πέντε χρόνια. Θα παίξω το ήθαμα. Δεν σταμάτησε το χρόνο, εντάξει. Θα υπάρχει μια αργοπορία στον χρόνο. Μπαλά είναι για τους Μαγκούφηδες. 2-1 τα φάουλ. Δηλαδή φτάχνει κάποια διείσδυση, αλλά χάνει την μπάλα. Μπάλα είναι για τους Μαγκούφηδες. 1-33. Δημητρόπουλος, Καπούρης, Σαπαζίδης, Λαζαρίδης και... Ο Λαζαρίδης είναι ανάθεση, ο Σπανός και ο Μαγκανάρης για τους Ρίξιδη, οι οποίοι εδώ ανανεώνουν. Θέλουν να ευστοχίσουν, κάνουν καλή κυκλοφορία της μπάλας. Μαγκανάρης, ο τριών πόντων. Εύστοχο. Εδώ το πήρε και το βάλε. 1-11, 24, 28 είχαν ώρα να σκοράρουν οι Greek City. Λινάδος θέλει να πάρει στην αρχή μια πάσα, τελικά θα πάρει το σούτ, είναι άστοχο. Greek City με το Μακανάρι μέχρι μέσα θα δικαιωθεί. Μειώνουν στους δύο οι Greek City. Μακούφηδες θα πρέπει να βιαστούν εδώ 5 δεύτερα. Μπουτζής πάει σε ένα φλότερ. Πολύ ωραίο καλάθι. Πήρε τα βήματα και θα μείνουν και κάποια δεύτερα για τους Μακούφηδες. 26-30. Πολύ ωραίο δεύτερο δεκάλεπτο. Δημητρόπουλος περιμένει να κυλήσει ο χρόνος. Τα δεύτερα, υπάρχει φάουλ, ξεκαθαρά. Είχα να δώσουν άλλο και οι δύο ομάδες. Μπάλα από τη slide line. Τα κόμμα ένα. Όλος ο χρόνος για τους Greek City. Οι οποίοι θα σκαθιστούν σίγουρα κάποιο play. Θα βγάλουν κάτι από το playbook. Ωραία συνεργασία, Δημητρόπουλο. Θα πάρει το τρίπολο, θα είναι αυτός. Βασιλιάδης θα πετάξει την μπάλα, δεν είναι καλό. Λέξει πρώτη 26-30. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το μάτς, υπήρχε μια απόφαση των διαιτητών για αποβολή του Μαγκανάρη. Εντάξει, θα συνεχίσουν οι ομάδες με τους παίκτες που έχουν. Οπότε μια αναγκαία καθυστέρηση. Μπάλα είναι για τους Μαγκούφηδες, θα εκτελέσουν βολές, απορία της αποβολή. Άκρη τη βολή, άλλη μία. 26-30. Ας βγει στη δεύτερη. Μπάλα είναι για τους Greek City. Ζέγκ 30. Σίγουρα με μια λιγότερη παρουσία η Greek City. Λαζαρίδης θα πάρει το rebound. Λαζαρίδης, ο Βασιλιάδης θα πάρει το rebound. Οι Greek City θα παίξουν όσους έχουν. Ούτως ή άλλως ήταν λίγοι, αλλά σίγουρα η αποβολή του Μαγκανάρη με το νούμερο 11 είναι απολέα. Είναι παίκτης ο οποίος είναι σημαντικός για αυτούς. 26-30. Πάρει το rebound το El Kanduri, αλλά θα είναι άστοχο. Το Σανίνιο Kanduri στο επίθετο, αυτή τρία πόδια στο Μητρόπουλο. Και 29-30. Οι ομάδες είναι κοντά στην αναμέτρηση. Εδώ Θαλασσινός θα πατήσει γερά και θα σκοράρει. 9-32. Αρκετά ωραίο παιχνίδι τώρα. Οι ομάδες θέλουν και την νίκη στο πρωτάθλημα. Ακούμε στις γερές
προηγούμενες μέρες στο κύπελλο. Ωραία κίνηση από το Λαδαρίδη, αλλά θα είναι άσχημος. Σέβαμε 9 και με 7 η Μαδούρτη, αλλά η Μπρίξη του παλεύουνε. Θα πάρει το rebound του Καντουρίς με το 12. Ο Δημητρόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Θα πάρει το σούτ το πίσω το νούμερο 6. Ο Γαζέτας αλλά είναι άστοχο. Μπάλα για τους Brick City. Είναι στην επίθεση. Νομίζω 54 ενώ ο Σπυροφόρτης θα το σποράει την πανελά. Πώς με ενημερώνουν. Εδώ θα σποράρουν οι Brick City και θα και 35 θα μειώσουνε. 9-32. Μαγκόβιτς με το θαλασσινό θα απαντήσει. Ξανά ο Τίλι, όπως είναι το παραδούγλι, θα σκοράρει. 32-35, παρά τριπότον εδώ. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα, λίγο κοντού. Μπάλα για τους Brick City, πάνε μέχρι μέσα με το σπανό. 34-37. Διορθώνω και εγώ, είχε λείψει ένα τρίποντο από την στατιστική. Γι' αυτό μου φαίνονταν κάτι λάθος. 6,5 λεπτά. Άστοχοι Μαγκούπιδες, Brick City. Εδώ θα είχαν ευκαιρία να εισαγωγήσουν ή να μειώσουν. Αλλά τα καταφέρα θα βασινώ. Ωραία κίνηση. Κάνει φάουλ. Κλέ. Σπυροφώτης είναι το παιδί με το 54, ο παίκτης φοράει τη φανέλα του Βεδόπουλου κανονικά. Διορθώνουμε. No. 34-37, ο Παλασσίνος χάνει την πρώτη βολή. Η Brick City, παρά την αποβολή του Μαγκανάρη, είναι κοντά. 34-38. Οι ομάδες οι οποίες θέλουν την πρώτη τους νίκη με λίγες αλλαγές. Καντουρίς, Πόντον, εδώ η μπάλα θα μπει και θα βγει. Θα είναι παρόν από το Δημητρόπουλος. Λάζαρη Τσούτριον Πόντον, απαντάει αυτό. 38-37, ωραίο παιχνίδι. Πολλά τρίποτα στην τρίτη περίοδο. Πυροφώτης Βασιλιάδης, Θαλασσινός, Λινάρδος και Ιθαρίδης, οι 5 των Μαγκούφιδων. Σπανός, Δημητρόπουλος, Σασπασίδης, Λαζαρίδης και Καντουρίς, οι 5 των Brick City, οι οποίοι μείωσαν στον πόντο και θα το παλέψουν. Άστοχη η πρώτη βολή. Άλλη μία για τον Σπυροφώτη, ο οποίος κάτω στο 37-39.
στην επίθεση πριν ξεκινήσει. Έχουν δυνατότητα εδώ να ισοπαρίσουν σε μια προσαρμογή ζώνη στη Μαγκούφιντε. Σούτριο Πόπτον. Ζώνη που έπαιξαν νωρίτερα η πριν ξεκινήσει, αλλά ήταν άστοχη. Έτσι ζώνη που έπαιξαν οι Μαγκούφιντε. Τώρα είναι στην επίθεση. Δύο ομάδες τώρα θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Ωραία κίνηση από το Σπυροφώτη, εύκολο. Χωρίς τα Σιταλίδη Μαγκούκητες. Τελευταία 41. Κατουρίζει την μπάλα, Ελκατουρί, όπως είναι το τονίμιο, ψάχνει κάποιο διάδρομο, θα χάσει την μπάλα, θα την πάρει ο Δημητρόπου, πετάει την μπάλα σε ένα τρίποντο, καλό να στοχίσει, πάρει το rebound ο Μπουτζής. Τέσσερα λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Τα κόκκινα οι Μαγκούστες, με τα μαύρα οι Τρίξιντου. Τα δεύτερα έχουν στη διάθεσή τους οι παίκτες των Brixit, των Μαγκούφιντων. Καλή άμυνα εδώ από τον Δημητρόπουλο. Φάουλ για τους Μαγκούφιντες, τρίτο. Λάζαριτς πήγε να κάνει εδώ πέρα ένα εντυπωσιακό, αλλά κόπηκε. Δύσκολη προσπάθεια. Θα ευστοχίσει ο... Παίξουμε το νούμερο 20, ο Βασιλιάδης και time out, καλούμε. Η Brick City σε λίγο και πάλι μαζί. Το υπόλοιπο της τρίτης περίοδου πήρα time out η Brick City για να πάρουμε μερικές ανάσεις από τα 43. Το θυμίζω υπάρχει αποβολή του Μακρανάρη, οπότε μείον ένας παίκτης. Πρέπει οι υπόλοιποι που έχουν καλύψει το κενό του. Η Μακρόπιση εδώ θα κλέψουμε το Θαλασσινό, ο οποίος έπαιξε καλό που εφλέγει, θα τελειώσει ωραία την είναι αυτό ξανά, ωραία κίνηση από τη Λί. Θα μπορείς πριν τον πόντο. Θα πάρει το ριμπάουντ τη Λί. Εδώ παίρνει μια διαφορά. Πάω το οποίο παίρνουν οι Brick City. Ήταν ένα σημαντικό εδώ, αλλά έδωσε αμυντικό το διευθυντικό δείγμα. Έτσι ότι υπάρχει επαφή με το κορμί. 37-45. Τρία δύο τα φάουλ, 37-46. Ξεφεύγουν οι... Ξεφεύγουν οι Μαγκούφιντες. Αλλά την άμα βάζει παφή. Υποσυγκρότητα για να βρείτε MVP. Δηλαδή θέλεις να πάρει την μπάλα, θα βγάλουν και εγώ, θα βγάλουν και εγώ, θα βγάλουν και λιγότερο χωρίς το Μαγκανάρι. Βλέπαμε το Brick City, υπάρχει το 2.47. Φλότερ για τον Καντορίο, ο οποίος είδε το διάδρομο και τελείωσε ωραία φάση. 19.47 δεν τα πάρω από την Brick City. Έχουν φτάσει να χάνουν και με 7 και 9 και με 10 πόντους, αλλά επανέρχονται. Δηλαδή φτάσουν κάποιο διάδρομο. Είναι το Λινάρα, το τελειώνει ο χρόνος. Πάει μέχρι μέσα, θα είναι άστοχος. Του πάω τον Δημητρόπουλο, θα την βάζει για την μπάλα. Θα κίνησε από την παίκτη του. Θα έχει τον Κατουρία, αλλά είναι η ρίξο κίνητη. Θα λαθινός, είναι η πολύ ωραία την τρίπλα. Μπάλα όμως για τον Σπανό, ο οποίος θα κάνει και ένα κοδό.
2 λεπτά. Πάνω στα επιμένει για σκοράρι. 41-47. Μητρόπουλος θα πει στον διασμό, βλέπει ακροπολισμένο του Βασιλιάδου. Δεδώ. Στην επίδεση οι Μαγκούφιδες, οι οποίοι έχουν δεχτεί ένα σερί 7-0 και πλέον οι Freak City μπορούν και να ισοφαρίσουμε. Μητρόπουλος προστατεύει την μπάλα. Βλέπει το διάδρομο, φλότερ. Θα πάρουν το rebound με το θαλασσινό. Οι Μαγκούφιδες, ωραία, προστάζεσαι την μπάλα. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου. Είπαμε και νωρίτερα ότι οι Freak City δεν θα παρατούν. Βλέπουμε ένα αρκετά ωραίο ματς. 42 δεύτερα. Ουτζίζουν την μπάλα, τελειώνει ο χρόνος, 5 δεύτερα. Θαλασσινός τριών πόντων. Την μπάουτ από τον... Νούμερο 6 ήταν ο Σακμαζίδης. Είναι μεγάλη πάσα του. 17 δεύτερα για τους Μαγκούφιδες, 21 για τον σύνολο. Καλό πάση game εδώ πέρα, θαλασσινός τριών πόντων. Άσο, θα πάρει όμως ο Μπουτζής και θα σκοράρει. Είναι η ανάδοση στην ομάδα του. 44-49. Πάντα ρίχνει την μπάλα, κάνει τρίπλες ή τριών πόντων. Λίγο έλειψε. Κάνει την μπάλα ο Βασιλιάδης. Φυσικά δεν ήταν δυνατόν να σκοράρει τόσο μακρινή απόσταση. 44-49. Θα έχουμε ντέρμπι σίγουρα στο 4ο δεκάλεπτο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τελευταία περίοδος που θα κρίνει τα πάντα. 44-49. Φρίξιτι γύρισαν το μείον 10. Προηγούνται με 5 οι Μαγκούφιδες. Με το Βασιλιάδη θέλει αποστάρει τον Θαλασσινό. Είναι ωραίο το κόψιμο του Λινάρδου. Τελειώνει ο χρόνος. Πυροφώτης θα βγάλει στον Μπουζή, ο οποίος θα στοχίσει. Εδώ λοιπόν ο Ισπανός. 9-32. Για τη λήξη του αγώνα, αρκετά το αγωνιστικό το μάτι για τη Master League. Να δούμε αν οι Brick City θα μπορέσουν να καλύψουν διαφορά. Ήταν τον Κατουρί, ο οποίος παίρνει φάουλ πριν βολτιών βολών. Ο οποίος μειώνει για την ομάδα του. Τρεις βολές, 46-49. Brick City παλεύουνε παρά την αποβολή του Μαγκανάρη. Λείπει βέβαια και ο Τασταλίδης για τους Μαγκούφιδες. Θαλασσινός πάει μέχρι μέσα, ωραίο καλάθι. Πατάει γερά και σκοράρει. Πανός εδώ πήγε να σκοράρει, αλλά ήταν άστοχος. Δεν τα κατάφερε. Ράνετ γκάν το μάτς. 46-51. Σταθερά πως θα είμαι αγούς, αλλά διαφορά είναι ανατρέψιμη. Καλή άμυνα εδώ από τον Δημητρόπουλο, θα κλέψει την μπάλα. Θα ψάξει τον Κατουρί, ο οποίος θα αφήσει ένα διασμό, θα προστατέψει την μπάλα. Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Υπάρχει και η κούραση σαφώς. Το μισή λεπτά για το τέλος του αγώνα, Sonic Arena Master League. Σεζόν 2024-25. Τον τρίο πόντο με τον Βασιλιάδη, άστοχος. Θα πάρει το ριμπάουντ όμως ο Σπυροφώτης και θα πάρει και φάουλ από τον Καζέτα.
Υπήρχε άλλος τρόπος για να το σταματήσει. Για τη λήξη της αναμέτρησης. Εδώ ο Δημητρόπουλος ρισκάρει δεύτερη φορά. 8-0-6 για την λήξη. 6-51 παραμένει το σκορ. Και οι δύο μάτς είναι κοντά. Θέλω να περάσω την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Μακουσιδέσκα και 50, τελειώνει ο χρόνος. Βασιλιάδης θα πάρει τα βήματα, θα στοχίσει. Ανάσα. Άγιε 35, οι Μακουσιδές διατηρούν μια διαφορά εδώ με αλληλοκαλύψεις. Καντουρίσου τριών πόντων, έστωχο. Καντουρίσου ο οποίος δίνει λύση στην ομάδα του. Τα 9.53, τα και 10. Θα θέλουν μια καλή άμυνα η Brick City. Βουτζής θα πάρει το τρίποντο. Άστοχος, ψηλά ο Βασιλιάδης. Πολλές δεύτερες επιθέσεις. Σαν τρέιλερ, θαλασσινός, θα στοχίσει. Βουτζής παίρνει το ριμπάουντ. Βουτζής παίρνει το ριμπάουντ. Βουτζής παίρνει το ριμπάουντ. Βουτζής παίρνει το ριμπάουντ. Θα θυμίζει ότι υπάρχει κούραση, αλλά όλοι τον τιμήθηκε. Καντουρίσου τριών πόντων. Κουράστηκε, πάνω θα πάρει το rebound και θα φτωχίσει. Βρήκε διάδρομο, δεν παρά τα παρατάει καμία από τις δύο ομάδες. Να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το μάτς. Πάρει και κούρα σαφώς, μικρά τα ρόστερ. Το rebound από τον Δημητρόπουλο. Πανώ θα προστατεύσει την μπάλα, Καντουρίσου να φύγει στον συνδυασμό. Έχουν γυρίσει όμως το Μακουσιδές. Εδώ υπάρχει ένα χτύπημα του Βασιλιάδη. Υπάρχει μια μικρή διακοπή σαφώς, άτυχη στιγμή εδώ. Δεν νομίζω να έχει κάτι σοβαρό, αλλά κόπηκε η ανάσα του. Ίσως χρειαστεί κάποιες ανάσες. Μπάλα είναι για τους Μαγκούφηδες. 6-6. Η λήξη της αναμέτρησης. Θα κλέψει ο Δημητρόπουλος. Βάζει ωραία την μπάλα. Γαζέτας, κάνει το σπανό, κάνει μια προσποίηση, Καντουρίσου τρία πόντων, ωραία κίνηση, πάει μέχρι, ωραία, πολύ ωραία κίνηση, θα τα στοκίσει, υπάρχει και η κούραση, αλλά κινήθηκε ωραία, κράτησε και το σταθερό, Λιάδης πάει μέχρι μέσα, θα στοκίσει, Μητρόπουλος θέλει να τρέξει την ομάδα του, Λαζαρί, τρία πόντων, τις βολές για τον Λάζαρ, ο οποίος δικαιώθηκε για την απόβασή του, έφαγε την προσπίση ο αντίπαλος και είχε σαν αποτέλεσμα 51-55 να πάρει τρεις βολές. Πώς ανοίξει στη δεύτερη, 53-55, πολύ σκληρή για να πεθάνουν οι Brick City, αλλά μαζί τους δημιουργηθεί και με 7-8, να δούμε το τελευταίο πετάλι. Πώς θα κυλήσει
άστοχο στην Κρήτη. Όλα αυτά μείωσε. Υπάρχει φάουλ εδώ. Τρία, δύο τα φάουλ, δύο-δύο. Εδώ τώρα πίσω πρέπει. Έχουν να δώσουν και οι δύο ομάδες. 2-2 τελικά λέει η στατιστική υπηρεσία, ακόμα 5 λεπτά, στο δίποντο η διαφορά. Θαλασσινός θα έχει κάποιο διάδρομο, κλειστή, Μπουτζής στα δύο ωραία, ο Σπυροφώτη, του τριών πόντων, αστοχός, θα πάρει ο Σανός. Τα φάουλ έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Μητρόπουλος, ο Τριοπόδη, άνθρωπος, ο Μπάτσος. Πανός, πολύ ωραία, πέρασε την μπάλα πάνω στο Λινάρδο. Υπάρχει εξαρτημός ανάμεσα στους ομάδους. Αν υπάρχει ένταση, υπάρχουν οι λιγότεροι κόκκους. Τα δίνουν όλα, δεν ξέρει με. Η επίδευση της νίκης θέλει κότσια και καλές επιθέσεις. Αντουρίς, βγαίνει πολύ ψηλά, Σπυροφώτης, κλείνεται, βαζέτος του τριών πόντων. Μεγάλο καλά την επιλήψη της... Φαντάει, ωραίο παιχνίδι, 56-58. Τέσσερα λεπτά, οι δύο ομάδες παραδίδουν ψυχή εδώ. Λάζαρ πάει να βάλει ένα το σπίτι του. Δεν του έκανε το χατήρι μπάλα, θα λασσινιώσει να εκεί. Πάει μέχρι μέσα. Ωπα, εδώ είναι μια κουτάλη. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, πολύ φάουλ εδώ. Λεπτές ισορροπίες στο επιθετικό και το αμυντικό φάουλ, αλλά σίγουρα ο Θέμενος έχει πάντα προβάδισμα. Άστοχος. Παλασμός, ο οποίος έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα του, 56-60. Μητρόπουλος θέλει να παίξει από μόνωση. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια να πάρει τις βολές. Τέταρτο φάουλ για τους Μαγκούφηδες, δύο βολές για τους Brick City, οι οποίοι το παλεύουν από την αρχή. Έχανα και με 9 και με 10 και με 7, αλλά παρά την αποβολή του Μαγκανάρη παίζουν με ό,τι έχουν. Δεύτερη βολή είναι άστοχη, 3-30, 29 για τη λήξη του αγώνα. Σαν Καρίνα Master League. Άστοχος στην δεύτερη, υπάρχει και κούραση πλέον. Μαγκούφηδες έχουν ένα μικρό προβάδισμα, το οποίο διατηρούν με νίκια και με δόντια. Μπουτζής με την μπάλα. Θαλασσινός στο διστάζει, θα το πάρει όμως. Κράστοχη. Πολύ καλό στερ, time out σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 56-63. Στους είναι 7 οι Μαγκούφηδες, οι Break City, οι οποίοι έχουν κουραστεί. Έχουν μειώσει και στον δίποτα, έχουν σοβαρήσει, αλλά δεν έχουν καταφέρει να προηγηθούν και να ξεφύγουν. Λάζαριτς. Έχει κάποια επιλογή, θα δώσει το καμπουρί. Υπάρχει φάουλ. Βολές για τους Brick City. Δεν έχουν να δώσουν πλέον οι Μαγκούφηδες. Αντίθετα έχουν να δώσουν ένα ακόμα οι... Brick City. Πάσω και η πρώτη βολή. Μετά
δεύτερη. Πεντά 8-63. Τα 63, η δεύτερη ήταν εύστοχη. Τέσσερα δεύτερα θα παίξει λίγο με το χρόνο, είναι αγκούφιδες. Αλλά υπάρχει πολύ χρόνο, δεν ζητά, είναι μια αιωνιότητα για το μπάσκετ. Καλή άμυνα εδώ από την Brick City. Θα τρέξει ο Δημητρόπουλο. Πανός, θα γνωρίσει νωρίτερα, λίγος ο Δημητρόπουλος. Λάζα εσκοφείται. Τελειώνει ο χρόνος. Φαουλ. Δύο βολές. Βρίσκεται εδώ, θέλει μια καλή άμυνα. Δεύτερο λεπτό, Μπουτζής από το σπίτι του. Το χάτι, ριμπάουντ Δημητρόπουλο. Δεν έχω να δώσει φάουλ καμία ομάδα. Θα μπορέσει πριν ο πόντον. Άστοχος. Εδώ υπάρχει μια σωματική επαφή και τι έχει δοθεί. Πάρει φάουλ, παίρνει την Brick City, οπότε εντάξει. Εδώ είναι ο Μητρόπουλος. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τα 2.66. Εύστοχος. Θες 2. Θα μπορούσε να βολή στη Brick City. 4-5 τα φάουλ. Πολύ καλό. 5-6, 63, 66. 8 δεύτερα. Μπορείς εγώ. Προσπαθείς να σκοράρει, ένα άτοχος. Πυροφώτη. 21 δεύτερα. Αυτή είναι άλλη επιλογή η Brick City, λογικό είναι. Ξέρουμε και από παίχτες, υπάρχει και αποβολή του Μαγκανάρη. Αλλά να στοχίσουν που θα πάρουν σε τίποτα. Όχι με τον χρόνο.
πυροφόρος στο κίνητο. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα, 20,9 για την ακρίβεια. Την Τρίξη θέλει μεγάλα σούτ εδώ, Καντουρίς, προσποιείται. Και τι παίρνει, φάουλ. Τρεις βολές. Καλύτερη επιλογή δεν γινότανε. Εδώ οι Μαγκούφιδες το δίνουν στους Brick City. Το πήρε ο Καντουρίς, αλλά πρέπει να βάλει τις βολές. Άστομα την πρώτη. Φωνάζει ο Παναγιώτης Δεδόπουλος. Αλλά το σύμφετο πάλι είναι μεγάλο για το χρόνο που απομένει. Και 7,7 δεύτερα. Ο Καντουρίς πρέπει να βάλει τουλάχιστον και τις δύο βολές τώρα για να υπάρχει προσεγγίσιμη διαφορά. Άστομα και τη δεύτερη. Υπάρχει μεγάλη κούραση με μικρά ρόλια τις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι πάλεψαν. Έβαλε την τρίτη. Στα 4-68 θα κάνουν λίγο φάουλ. Την τρίτη θα το κάνουν. Για να κυνηγήσουν μεγάλα σούτ εδώ. Θα πρέπει να μην ευστοχίσει το νούμερο 3. Τα 4,9. Εύκολος. Σύγχρονος και εδώ τώρα πολύ δύσκολα να βρει διαφορά. Τα 4,9. Στα 4,70 και νέο time out. Κλέβουν Μαγκούφιδες και θα πάνε στο τελευταίο καλάθι. Στα 4,72. Καντουρί θα πετάξει την μπάλα, πήγε να βάλει ένα μεγάλο τρίποντο. Μαγκούφιδες θα πάρουν τη νίκη σε ένα τρομερό μάτς. Για να δούμε και το τελευταίο σου. Τέλος αγώνα, πολύ ωραίο μάτς. Νίκη τέση Μαγκούφιδες με 64-72. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.